Καταρχήν να πω ότι είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των Κούρδων, των Παλαιστινίων. Συγκλονιστήκαμε από τη μαρτυρία εδώ της συντρόφης σας. Σήμερα καλό θα ήταν να σας μίλαγαν πρόσφυγες που είχαμε υπολογίσει να φέρουμε από το στρατόπεδο της Μαλακάσας που φιλοξενεί σε πολλά εισαγωγικά 1.350 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και είναι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Θα εξηγήσουμε γιατί. Αλλά δυστυχώς οι συνθήκες που επικρατούν στο στρατόπεδο, η απαγόρευση εισόδου στο στρατόπεδο μετά τις 9.30 ώρα το βράδυ δεν το επιτρέπει. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή δηλαδή που ανέλαβε τη διοίκηση του στρατοπέδου της Μαλακάσας στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στέλνοντας κάποια αρμόδια κυρία εκεί, υπάρχει ένα σύστημα αυστηροποίησης όλων των όρων λειτουργίας, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν δοθεί σε μας, παρόλο που έχουμε απευθυνθεί ετώντας τους γραπτός, δεν μας έχουν δοθεί γιατί δεν υπάρχουν γραπτός και δεν δίνονται. Κράτος λοιπόν, ΜΚΟ και λαϊκή αλληλεγγύη, αυθόρμητη αλληλεγγύη. Για το κράτος τι να πούμε, ότι η Ελλάδα έχει γίνει η Ουγγαρία και η Αυστρία του Νότου. Γρήγορα έσπευσε να κάνει τη συμφωνία, την επιζητούσε, την έκανε τελικά και έκλεισε τα σύνορα. Δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά, εμείς δεν βλέπουμε καμία διαφορά από την Αυστρία που πολύ έτσι εύκολα βρίζουμε, ας πούμε, ή λέμε να έκλεισε τα σύνορα. Έκλεισε τα σύνορα. Εκλόβησε 60.000 ανθρώπους μέσα στο χώρο, μέσα στην Ελλάδα. Δημιούργησε στρατόπεδα συγκέντρωσης με διαβάθμιση από συνθήκες απάνθρωπες μέχρι απλώς ανεκτές με πολύ κόπο, με μορφές κρατητηρίων, φυλακών και κάποιας ελευθερίας την ημέρα να μπορείς να κινηθείς και έξω ή να βγεις και να μπεις λίγο, αν δεν σε συλλάβουν επειδή έχεις εκπρόθεσμα έγγραφα. Αυτό για το κράτος. Για τις ΜΚΟ τι να πούμε, ότι είναι ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα επιχειρήσεων με μητέρες επιχειρήσεις και θυγατρικές, οι οποίες τι κάνουν, διαχειρίζονται την αθλειότητα, την εξαθλίωση των ανθρώπων που οι ίδιες οι χώρες τους προκαλούν μέσω των υπεριαλιστικών πολέμων και της εξολόθρευσης των πληθυσμών και της υφαρπαγής του πλούτου των χωρών αυτών. Μετά έρχονται να το διαχειριστούν αυτό. Και μάλιστα δεν το διαχειρίζονται. Κάποιες το διαχειρίζονται όπως υπόθηκε και πριν. Έχουν και αυτές κατηγοριοποιήσεις. Κάποιες το διαχειρίζονται πραγματικά και κάνουν κάποιο έργο. Αποδίδουν δηλαδή τα χρήματα ή ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που παίρνουν ως κρατικά χρήματα σε εισαγωγικά, το αποδίδουν στους πρόσφυγες. Κάποιες άλλες εκμεταλλεύονται, περισσότερες θα έλεγα, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και το τρίτο κομμάτι, η λαϊκή αλληλεγγύη, η αυθόρμητη αλληλεγγύη, εμείς από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η λειτουργία του στρατοπέδου βρεθήκαμε δίπλα στους πρόσφυγες, τους Αφγανούς, που αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν κάποιοι από αυτούς, εκτός από κάποιους που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οικογενειακή επανένωση με τις οικογένειές, δηλαδή που βρίσκονται στις κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσουν να φύγουν. Οι περισσότεροι, αυτό είναι σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια σίγουρο, θα επιστρέψουν στην Τουρκία, γιατί είναι ασφαλής χώρα, και θα αναγκαστούν να γυρίσουν στο Αφγανιστάν. Και είναι πρόσφυγες, γιατί αν βλέπατε στα κινητά τους όλες τις φωτογραφίες και όλα τα ντοκουμέντα που έχουν, που αποδεικνύουν ότι κυνηγούνται από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν,
Βέβαια κυνηγούνται από τους Ταλιμπάν γιατί σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν ένα μικρό κομμάτι της νέας αστικής τάξης που δημιούργησε ο Αμερικανικός στρατός, η κατοχή του Αφγανιστάν στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Εν πάση περιπτώσει, αν δείτε όλα τα ντοκουμέντα που έχουν, αποδεικνύουν ότι είναι πρόσφυγες. Ότι κινδυνεύει η ζωή τους, ότι μέλη της οικογένειάς τους έχουν κυνηγηθεί και έχουν θανατωθεί, έχουν δολοφονηθεί στη χώρα τους και απειλούνται και οι ίδιοι και αναγκάζονται να φύγουν. Αυτό βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις συμφωνίες αυτές δεν παίζει κανένα ρόλο. Εμείς λοιπόν σταθήκαμε δίπλα τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν έξω από το στρατόπεδο, γιατί η λογική της αλληλεγγύης της δικιάς μας με τους πρόσφυγες μέσα κλπ. Μέσα στις αποθήκες που έρχονταν τα πράγματα των εθελοντών και η διαχείριση, όχι η συνδιαχείριση, η διαχείριση μόνο από τους πρόσφυγες και τις ομάδες τους δεν άρεσε στο Υπουργείο. Έπρεπε να αποκτήσει μια άλλη μορφή ελέγχου και ο έλεγχος έρχεται και μέσα από την αλλαγή αυτής της νοοτροπίας. Δηλαδή βάζουμε μέσα άλλες προτεραιότητες. Δημιουργούμε αυτόν που ελεεί, που δίνει ελεημοσύνη, δημιουργούμε αυτό που λέμε ανθρωπισμό κλπ. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Θα σας μιλήσει η συντρόφισσα εδώ, η συναλληλέγγυα η Ιωάννα, η οποία είναι Ολλανδία από την Ελλάδα, θα έλεγα. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω απλά να πω λίγο για πώς άλλαξε το κλίμα μέσα στο στρατόπεδο με το αρχωμό του Υπουργείου. Δηλαδή, όταν ήρθε, διαπίστωσε 2-3 φορές ότι ήταν το μόνο κάμπ που είχε έρθει, που υπήρχε σχεδόν αυτοοργάνωση. Και αυτό τη ενόχλησε, δηλαδή ότι οι πρόσφυγες ήταν υπεύθυνοι για την καθημερινότητά τους. Παρόλο που είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει πολλά πράγματα για να βελτιώσει η κατάστασή τους, επειδή το κάμπ στο Μαρακάσα είναι παντελώς, δεν είναι κατάλληλο για τέτοιο, για κέντρο φιλοξενίας, τέλος πάντων η επισκίαση που θα έφερε για τις σκηνές μετά το Πάσχα, δεν είπε όμως ποιο Πάσχα, το περιμένω ακόμα. Οι πρόσφυγες δεν είχαν πια δουλειά μέσα στην αποθήκη επειδή θα κλέβανε. Δεν θέλει να δημιουργήσει ένα χώρο που μπορούν να μαγειρεύουν οι γυναίκες, επειδή δεν μπορούν να μαγειρεύουν εκεί με ανοιχτή φωτιά. Δεν θεωρεί προτεραιότητα να φτιάξει μια κουζίνα, να μπορούν να κάνουν κάποια δουλειά εκείνη κλπ. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν απολύτως καμία αποσχόληση και τους τρομοκρατεί και όλα σαν κάθεστε φρόνημα, θα δείτε τι θα πάθετε, θα σας προσλάβουν, σε λαμβάνουν έξω κλπ. Δηλαδή και το τρόπο που μιλάει είναι πολύ υποτιμητικό, λες και είναι άγρια ζώα που θέλουν δαμασμό. Υπήρχαν 10 ντους, 10 για όλους τους πρόσφυγες. Από τα γενικεία έχουν χαλάσει τα 4 από τον 5 και οι τουαλέτες χαλάνε επειδή, καλά, οι Αφγανοί δεν ξέρουν να μεταχωρίζουν αυτά τα πράγματα. Τέτοια πράγματα, δηλαδή είναι απίστευτα. Δεν περιγράφει η κατάσταση.